Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Γιώργος και σήμερα θα σας παρουσιάσω το δικό μου το 525, όλες τις βελτιώσεις που έχω κάνει και τις εντυπώσεις μου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το τιμόνι. Όπως ήδη ξέρετε, την οθόνη, την DFT του Theo Wang, έχω φτιάξει και βίντεο, η οποία είναι καταπληκτική, παιδιά. Είναι φοβερή η οθόνη, με έξτρα λειτουργίες, πολύ καλή ευκρίνεια και ένα πάρα πολύ βασικό, κάνει mirroring με το κινητό, οπότε έχει τα πάντα από χάρτες, navigation και. Επίσης ο Θείος μου έκανε δώρο και το φρυδάκι από πάνω, το μεταλλικό, επειδή καθυστέρησε. Λοιπόν, μία άλλη, η τσίπη, η ζελατίνα, 47 εκατοστά, την πήρα από εδώ, νομίζω κουμπώνει απίστευτα, έχει φοβερή ανεμοκάλυψη, για το ύψος μου τουλάχιστον, εγώ είμαι 1,75 και την έχω μόνιμα κάτω, στην κάτω θέση. Όταν τη σηκώσω, κυριολεκτικά μπορώ να ανάψω τσιγάρο, κανονικά. Αλλά συνήθως την έχω κάτω. Λοιπόν, ας πάμε στους αποστάτες τιμονιού, οι οποίοι δουλεύουν απίστευτα, έχουν φέρει το τιμόνι, παιδιά, μπροστά. Έχει γίνει πάρα πολύ ξεκούραστη η οδήγηση, στο ταξίδι είναι πολύ ξεκούραστο. Επειδή εγώ ήμουν αστριτάς πιο μικρός, έχω μάθει, γέρνω μπροστά, κάθομαι πίσω και πραγματικά με δυσκόλευε να οδηγήσω το μηχανάκι στην αρχή. Βάζοντας τους αποστάτες και φέρνοντας το τιμόνι μπροστά, πραγματικά σιγά σιγά έμαθα να οδηγάω το μηχανάκι και να κάθομαι σε όρθια θέση, κάτι που δεν μπορούσα πριν. Λοιπόν, οπότε δουλεύουν απίστευτα. Είναι μία αλλαγή η οποία κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει. Χούφτες. Οι χούφτες από AliExpress είναι πιο στιβαροί, πιο καλή κατασκευή, προσφέρουν καλύτερη ανεμοκάλυψη, πολύ εύκολη στην τοποθέτηση. Και κάτι άλλο που παρατήρησα, οι προηγούμενοι κουνιόντουσαν από τον αέρα, γενικά κουνιόντουσαν, και μου είχε συμβεί δύο φορές. Τη μία, όταν κουνιόντουσαν, ξεβίδωνε το αντίβαρο. Τη μία το πήρα χαμπάρι, τη δεύτερη, μάλλον την πρώτη, μου έφυγε στην πορεία. Με 100-120 χιλιόμετρα, αισθάνομαι κάτι στο πόδι μου και βλέπω είχε φύγει το αντίβαρο, είχε ξεβιδώσει. Οπότε, αυτή είναι τελείως στιβαρή, όπως βλέπετε, δεν πάνε πουθενά. Και νομίζω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά το αντίβαρο. Και τη δεύτερη φυσικά το πήρα χαμπάρι και το βίδωσα. Τα αντίβαρα όπως βλέπετε είναι άλλα. Είναι πάλι από το θείο. Δίνουν λέει 400 γραμμάρια, 200 στο κάθε μέρος τιμονιού, δεξιά-αριστερά. Υποτίθεται ότι βοηθάνε στους κραδασμούς του τιμονιού. Εγώ δεν έχω δει κάποια διαφορά. Εντάξει. Νομίζω δεν χρειάζεται. Μανέτες, πλήρως ρυθμιζόμενοι. Για λόγους αισθητικής, και η προηγούμενη είναι μια χαρά. Προηγούμενες μανέτες,
δεν χρειαζόταν. Απλά τώρα νομίζω ότι με αυτές τις μανέτες δεν έχει θέμα με την τίζα, όπου είχε αναφερθεί ότι κοβότανε με τις παλιές. Εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι βοηθάει στο θέμα ντίζας να μην κόβεται. Εντάξει, και από την άλλη πλευρά, έτσι, του φρένου, τα ίδια πράγματα. Καθρέφτες. Οι καθρέφτες για μένα, παιδιά, πρέπει να αλλάχτουν από την αρχή. Στα πρώτα 1000 χιλιόμετρα άρχιζαν και χάνανε εδώ τη ρύθμισή τους, ερχόντουσαν μπροστά. Οπότε ήταν της πλάκας, δεν είχε καλή ορατότητα. Με αυτούς τους καθρέφτες νομίζω ότι είμαι καλυμμένος. Ούτε θαμπώνουνε, ούτε τρίζουνε. Με ένα κόστος μικρό και αυτό, γύρω στα 27 ευρώ από εδώ. Αυτό που παρατήρησα, βέβαια, θα μιλήσουμε και για τα προβλήματα της μηχανής. Όταν πήγα να τους αλλάξω, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, είχε κοπεί εδώ, είχε κάνει crack το σημείο που βιδώνεται ο καθρέφτης. Είχε χαλάσει το σπήρωμα από μέσα και αναγκάστηκα να βάλω καινούριο σπήρωμα και. Τέλος πάντων, θέλει αλλαγή το κουζινέτο εδώ, έχει ένα κουζινέτο, δεν θέλει όλο το part αλλαγή, το μπροστά το κομματάκι μαζί με τη... Άμα δείτε με το στο θείο του Wang, το έχει σαν ανταλλακτικό, αυτό θέλει αλλαγή. Κάποια στιγμή θα τα αλλάξω. Λοιπόν... Εντάξει, ξύστρες για τα κάγκελα της Watch, πλάκα έχουν, ωραία είναι. Έχουν εδώ και ένα ελαττήριο το οποίο κουνιέται. Δεν νομίζω να προσφέρουν καμία προστασία. Μια ωραία αλλαγή είναι οι μασπιέδες. Η προηγούμενη, το λάστιχο είχε σκιστεί στα πρώτα 1000 χιλιόμετρα, όπου δεν είχε καθόλου το πόδι, έφευγε μπροστά, ρε παιδί μου, έφευγε μπροστά το πόδι, πώς να το εξηγήσω, δεν ήταν καθόλου σταθερό, οπότε τους άλλαξα και βρήκα την υγεία μου, είναι πολύ πιο άνετη στο ταξίδι πάντα και σταθερή, έτσι. Ας πάμε στην καρίνα από κάτω, στο προστατευτικό για το κάρτερ. Πήρα το προηγούμενο, το μαμίσιο που λέμε, το ασημένιο, αλλά δυστυχώς λόγω αλλαγής στο χταπόδι, στους λαιμούς, δεν έκανε και παρήγγειλε αυτό. Είναι πιο μεγάλο από τις Watch, το ήθελα και μαύρο, εντάξει. Νομίζω ότι προσφέρει καλύτερη προστασία, αλλά κάνει την ίδια δουλειά. Το θέμα είναι το κάρτερ να προστατέψουμε και τις αισθητήρες από κάτω. Να πάμε και από την άλλη. Εδώ. Απλά αυτό έρχεται πιο μπροστά από το πλαστικό αυτό το προστατευτικό. Όπως βλέπετε. Αυτά. Μπήκε tank lock. Έβαλα ένα τσίβι. Υπάρχει στο εμπόριο, 14 ευρώ είναι κάτι. Το δίνει νομίζω και την προσωπία. Με βολεύει πάρα πολύ στο ταξίδι και γενικά στις βόλτες να βάζω τα πράγματά μου. Αυτά τα πλαστικά, τα λαστιχένια που κάθονται εδώ μπροστά για το ντεπόζιτο. Εντάξει, για λόγους αισθητικής. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα όμως. Έχει πληθεί το μηχανάκι αρκετές φορές. Δεν έχουν ξεκολλήσει. Πίσω της GV η Maxia 4.
με πιάτο universal τζίμπι, το οποίο εντάξει έχει μπει λίγο με πατέντα κανονικά οι βίδες του. Θα φτιάξω ένα βίντεο άμα είναι, να δείτε. Είναι μόνο εκεί το πιάτο και η βαλίτσα. Το μόνο έτσι που δεν μου πολύ αρέσει, γι' αυτό έβαψα και μαύρο το πίσω τη σχάρα. Αυτό που φαίνεται αυτό εδώ πέρα. Θα ήθελα να έρθει πιο μπροστά. Αλλά δεν γινόταν, έπρεπε να κάνω άλλη πατέντα. Εδώ είναι πάρα πολύ σταθερό, έχει δοκιμαστεί το μηχανάκι σε ταχύτητες πάνω από 160-170, μια χαρά είναι. Το φτεράκι πίσω. Από AliExpress και ο θείος το δίνει. Και αυτό έχει ένα κόστος 25-30 ευρώ. Βοηθάει, κάτι που πρέπει να βάλουμε γενικά. Ή από το ACX το πιο κοντό ή αυτό. Για να μην μας τα κάνει πίσω χάλια όλα. Βλέπετε, πεντακάθαρο. Πολύ καλό και αυτό, κάνει πολύ καλή δουλειά. Αλυσίδα. Παιδιά, η αλυσίδα πρέπει να αλλαχτεί οπωσδήποτε της μαμάς. Κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Εγώ θυμάμαι, είχα ξεχάσει να τη λυπάνω μετά από 500 χιλιόμετρα, μετά από ένα ταξίδι, και μου σκούριασε. Κυριολεκτικά μου σκούριασε. Βάζοντας την DID, την XV3 ή XV3 ή VX3, έχω κάτω στα σχόλια, κάτω στο description, θα σας βάλω ποιες είναι οι αλλαγές, ποιες είναι οι βελτιώσεις. 114 δόντια. Το μηχανάκι, παιδιά, έγινε αθόρυβο, εντελώς αθόρυβο. Την έχω σφίξει μόνο στην αρχή που την πήρα για να τη ρυθμίσει πάνω στο βάρος μου, και έχω κάνει γύρω στα 1500 χιλιόμετρα και δεν έχει ξανασφίξει, δεν έχει χάσει τη ρυθμισή της, τίποτα. Αθόρυβη, την έχω λιπάνει στα 1500 χιλιόμετρα δύο φορές μόνο. Ούτε να πετάξει, βλέπετε, οι ρόδες είναι εντελώς καθαρές, ούτε να πετάξει λιπαντικό, τέτοιο λαδάκι, τίποτα. Είναι μία αλλαγή η οποία πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, για μένα, πάντα. Και ας πάμε στη GPR. Έχει αλλαχτεί όλο το σύστημα GPR, όλο το σύστημα εξάτμισης, μαζί με τα πόδια, τους λαιμούς, όπως βλέπετε. Εντάξει, παιδιά, θα κάνω άλλο βίντεο, ένα άλλο βίντεο για την GPR και γενικά για το πρόγραμμα που έχει μπει για φίλτρο ελευθέρας και όλο αυτό το βελτιωτικό. Αλλά άλλο μηχανάκι, μόνο αυτό θα σας πω, άλλο μηχανάκι. Θα γίνει όμως βίντεο ξεχωριστό. Αυτά είναι, παιδιά, δεν νομίζω να ξεχνάω κάτι άλλο. Εντάξει, το φίλτρο νομίζω το έχετε δει, έχω βγάλει βίντεο, ένα λεπτό. Συγγνώμη. Μπήκε πάρα πολύ εύκολα. Θα σας πω κάτι, ότι και από του θείου κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά. Το stage 2 που λένε εδώ είναι ότι βγάζεις μπροστά το καπάκι, το πνίχτη. Το λέγαμε παλιά στα μηχανάκια. Το βγάζεις και είναι εντελώς ελεύθερο. Μπορείς να το κάνεις και με του θείου αυτό, το φίλτρο.
το οποίο δεν χρειάζεται έξτρα κόστος να δώσεις 100 ευρώ. Εγώ το έδωσα για να, για να έχω έτσι καλύτερη ποιότητα, για να μην ασχολούμαι με πλήσιμο και κάθε λίγο και λιγάκι. Υποτίθεται αυτό το πλένεις μετά από 1.000 χιλιόμετρα που τη λένε. Αλλά και του θείου κάνει δουλειά, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτά παιδιά, τα αυτοκολλητάκια εδώ, τα οποία είναι φανταστική και αυτή η ποιότητα, έχουν κολλήσει τελείως. Αυτό είναι, δεν πάει πουθενά. Φοβερή ποιότητα. Αυτά παιδιά, εάν έχετε ερωτήσεις ελεύθερα στα σχόλια, θα απαντήσω σε όλους, καθότι και εγώ στο ρεύμα της εποχής και στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολήθηκα σε μεγάλη ηλικία, τώρα στα 46 μου, με το YouTube. Λοιπόν, οπότε ευχαρίστως να απαντήσω σε όλους σας σε ό,τι ερώτηση μου κάνετε. Αυτά από μένα παιδιά, καλή συνέχεια.